Σύμφωνα με κάποιους, ο θάνατος είναι μόνο η αρχή και εμείς συνεχίζουμε το δικό μας ταξίδι. Στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν πολλές θρησκευτικές, επιστημονικές και φιλοσοφικές θεωρίες σχετικά με την πορεία της ψυχής στη μεταθάνατον ζωή. Η γη μπορεί να αποδειχθεί μόνο μία στάση σε ένα τελειωτό ταξίδι. Εγώ είμαι ο Πάνος και σήμερα σας παρουσιάζω τις 10 κορυφαίες θεωρίες για τη ζωή μετά τον θάνατο. Εν σας αρέσει αυτό που κάνω, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι εύκολα και δωρεάν και να χτυπήσετε τη μικρή καμπανίτσα έτσι ώστε να ειδοποιήσετε κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι καινούριο. Πίσω στο 1901, ένας Αμερικανός επιστήμονας απέδειξε ότι δεν είμαστε απλά κινούμενα σώματα, αλλά σε εμάς υπάρχει κάτι ξεχωριστό, που το ονομάζουμε ψυχή. Και αυτό ζυγίζει 21 γραμμάρια. Αυτός μέτρησε ότι κατά το θάνατο ενός ατόμου, το σώμα ελαφρύνει ακριβώς τόσα γραμμάρια. Πού πηγαίνει όμως αυτή η αόρατη ύλη? Η ενέργεια. Παράδεισος και κόλαση. Από μικροί διδασκόμαστε πως εάν είμαστε καλοί, πηγαίνουμε σε ένα υπέροχο μέρος αφού πεθάνουμε, ενώ εάν είμαστε κακοί, πάμε σε ένα άλλο για να μας τιμωρήσουν. Η αντίληψη αυτή υπάρχει σε πολλές θρησκείες ανά τον κόσμο, όπως και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν τόσο πεπισμένοι για τη μεταθάνατο ζωή, που έχτισαν ολόκληρες πυραμίδες για να ασφαλίσουν τους φαραώ τους. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι θα σταθούμε όρθιοι μπροστά σε ένα δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για το αν θα ενωθούμε με τον Κύριο και θα πάμε στον παράδεισο, ή αν θα τιμωρηθούμε για τις πράξεις μας και θα πάμε στην κόλαση. Τα πράγματα στο Ισλάμ είναι παρόμοια, με τη διαφορά ότι ο Αλλάχ διδάσκει στους πιστούς ότι αυτός που κάνει σωστές πράξεις όσο ζει, ανταμείβεται με την αιώνια ζωή. Σύμφωνα με τον Βουδισμό και τον Ινδουισμό, η ψυχή που πεθαίνει ενσαρκώνεται σε νέο σώμα. Και τα πνευματικά μαθήματα που πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποιος όσο είναι ζωντανός, είναι και ο λόγος για τη μόνιμη αναγέννηση. Στο Βουδισμό επίσης υπάρχει ο παράδεισος, με τη διαφορά ότι αυτός δεν έχει μόνο ένα επίπεδο, αλλά αρκετά. Παρά τις διαφορές τους, όλες οι θρησκείες ενώνονται γύρω από την ιδέα ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο, ακόμη και αν είναι στον παράδεισο ή στην κόλαση. Και τίποτα σύμφωνα με αυτές δεν εξαφανίζεται έτσι απλά χωρίς ίχνος. Γράψτε μου στα σχόλια παρόλα αυτά τι πιστεύετε εσείς πως συμβαίνει. Στο άπειρο. Βασικός νόμος της φυσικής αναφέρει ότι η ενέργεια μπορεί να περάσει από τη μία μορφή στην άλλη, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να καταστραφεί. Υπάρχει θεωρία ότι η ψυχή στην πραγματικότητα είναι ενέργεια και κατά το θάνατο αυτή αλλάζει μορφή και απελευθερώνεται στο διάστημα. Πού πηγαίνει όμως αυτή τη στιγμή που δεν έχει κατεύθυνση? Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι εκτινάσεται στο άπειρο διάστημα του σύμπαντος και ταξιδεύει μέχρι να συναντήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να αλλάξει μορφή. Κάποιοι πιστεύουν ότι αποτελείται από σκοτεινή ύλη που υπάρχει παντού γύρω μας, ενώ κάποιοι άλλοι ότι είναι ελεύθερη δύναμη, χωρίς μορφή και κατεύθυνση. Σε τι όμως μετατρέπεται όταν έρθει η ώρα της? Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Οι δομές. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία του Sir Roger Penrose και του Stuart Hameroff, η ψυχή μας περιέχεται σε δομές μέσα στα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Όσο είμαστε ζωντανοί, εμείς δημιουργούμε τα πάντα μέσα στον εγκέφαλό μας, ο οποίος παράγει 20 βάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα βαθιά στα κύτταρα του εγκεφάλου στην πραγματικότητα δημιουργεί τη συνείδηση και την ψυχή, οι οποίοι συνδέονται με όλα τα ζωντανά όντα. Ντεζαβού. Έχετε πάθει ποτέ ντεζαβού? Τι θα νιώθατε αν σας έλεγα ότι η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι όλη μας η ζωή είναι ένα ντεζαβού? Όταν πεθάνουμε, όλα επαναλαμβάνονται από την αρχή της γέννησής μας και για την ακρίβεια αυτή η θεωρία έχει δύο εκδοχές. Η μία αναφέρει να μην έχουμε κανέναν έλεγχο της ζωής μας, όλα να είναι προσχεδιασμένα και εμείς απλά να ακολουθούμε αυτό το χαραγμένο δρόμο μας. Η άλλη όμως εκδοχή είναι αυτή της επιλογής, με τις πράξεις μας να διαγράφουν το δικό μας δρόμο. Όταν πεθάνουμε, όλα ξεκινούν από την αρχή, αλλά με πολύ πιο περίπλοκες επιλογές και δυνατότητες. Ένας ατέλειωτος κύκλος μεταξύ ζωής και θανάτου, που μας διδάσκει συνεχώς κάτι καινούριο και μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες δοκιμασίες. Το ερώτημα μας εδώ είναι, έως πότε? Δύο κόσμοι. Μια σχετικά νέα θεωρία μιλάει για την ύπαρξη των δύο κόσμων, ο ένας των ζωντανών και ο άλλος των νεκρών, και πιο συγκεκριμένα των δικών τους ψυχών. Αυτή συναντάται και πάλι στις θρησκείες και τη φιλοσοφία, όπως η μέρα και η νύχτα έχει το καλό για το κακό. Η νεότερη της όμως εξήγηση είναι ο αστρικός και ο φυσικός κόσμος. Ο αστρικός κόσμος κατοικείται από τις ψυχές των αποθανόντων ανθρώπων και περιμένουν τη σειρά τους για να εγκατασταθούν σε νέο σώμα,
είτε αυτό είναι ανθρώπινο, είτε άλλο υγιεινόν. Οι δύο αυτοί κόσμοι είναι αλληλένδετοι, γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων περιγράφει τις εστιακές τους εμπειρίες. Όλα ξεκινούν με το διαχωρισμό της ψυχής, βλέποντας το σώμα τους ως κάτι ξεχωριστό. Η σύνδεση μεταξύ των δύο κόσμων είναι μια λεπτή ασημένια κλωστή. Οι ψυχές έχουν περιγραφεί ως λευκό φως, σαν μια σφαίρα που κινείται στο διάστημα. Οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής εξηγούν τα παραφυσικά φαινόμενα με τις ενέργειες των ψυχών από τον αστρικό κόσμο. Εάν υπάρχει κάποιος από εσάς ο οποίος έχει βιώσει ένα αστρικό όνειρο, ας το μοιραστεί στα σχόλια. Οι υπόλοιποι κάντε ένα like και πάμε να συνεχίσουμε με ακόμα πιο ενδιαφέρουσες θεωρίες. Φαντάσματα. Όλοι έχουμε ακούσει για αυτά τα όντα, μερικοί κιόλας τα έχουν δει. Μερικά από αυτά έχουν ανθρώπινη μορφή και άλλα είναι απλά μια ενέργεια. Αλλά τι είναι πραγματικά ένα φάντασμα? Σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους είναι η ψυχή η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη να φύγει από το δικό μας κόσμο. Και αυτό επειδή είχε εκκρεμότητες με το παρόν. Πιστεύετε ότι όταν επέρχεται ο θάνατος ενός ατόμου, η ψυχή περνάει άλλες 40 μέρες στον αστρικό χώρο του δικού μας κόσμου. Εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια του ατόμου και εμφανισιακά μοιάζει με αυτόν. Μέρα με τη μέρα όμως χάνει τη μορφή της και μετατρέπεται σε μια μπάλα ενέργειας που πρέπει να συνεχίσει το ταξίδι της. Γι' αυτό υπάρχει παράδοση να καλύπτουν τους καθρέφτες στο σπίτι του νεκρού, γιατί η ψυχή πηγαίνει πρώτα από εκεί και αν δει ότι υπάρχει αντανάκλαση μπορεί να τρομάξει και να διακόψει το ταξίδι της στη μεταθάνατον ζωή. Τα πνεύματα συχνά περιγράφονται ως κακά επειδή ο θάνατος επήλθε πρόωρα και ψάχνουν για δικαιοσύνη. Έτσι είναι καταδικασμένα να μην αφήσουν τον κόσμο μας έως ότου βρουν ανάπαυση. Για να δούμε πόσοι από εσάς έχετε δει πνεύμα, γράφοντας το περιστατικό σας. Matrix. Σίγουρα θα έχετε δει την ομώνυμη ταινία, η οποία στην πραγματικότητα εμπνεύστηκε από αυτή την παράξενη θεωρία. Αυτή αναφέρει ότι τα σώματα μας είναι πηγές ενέργειας σε ένα σύμπαν που εδώ και πολύ καιρό εξαντλήθηκαν οι ενεργειακοί του πόροι. Εμείς ωστόσο δεν μπορούμε να υπάρχουμε απλά, και αυτό το λόγο η συνείδησή μας έχει μπει σε ένα ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο μιμείται τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο τα σώματα μας είναι πιο αποδοτικά και παράγουν περισσότερη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο περνάμε τη ζωή μας σε μια θερμοκοιτίδα, η οποία εξάγει ηλεκτρική ενέργεια από εμάς. Και το πρόγραμμα αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή στεκόμαστε και παρακολουθούμε αυτό το βίντεο. Όταν πεθάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, ξυπνάμε στο πραγματικό μας σώμα, το οποίο δεν έχει καμία ιδέα που βρίσκεται. Το τι συμβαίνει μετά από αυτό όμως, είναι ένα μυστήριο. Game over. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική θεωρία υποστηρίζει ότι μετά το θάνατο ενός ανθρώπου όλα τελειώνουν. Ο κόσμος τελειώνει. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο εγκέφαλός μας σχεδιάζει τα πάντα γύρω μας. Το σπίτι μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας, ακόμη και τη φύση. Τα πάντα είναι ένα έργο του εγκεφάλου, ο οποίος σχεδιάζει σε πραγματικό χρόνο ό,τι βλέπουμε. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, από πίσω μας υπάρχει ένας κενός μαύρος χώρος και όταν γυρνάμε ο εγκέφαλός μας ξεκινάει και το σχεδιάζει. Φανταστείτε το σαν ένα παιχνίδι υπολογιστή. Ο κόσμος γύρω από το χαρακτήρα μας υπάρχει έως εκεί που φτάνουν τα γραφικά. Έτσι όταν κινούμαστε, αυτά φεύγουν. Τα πάντα δηλαδή τα σχεδιάζει ο υπολογιστής. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον εγκέφαλό μας. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε σε μια ψευδαίσθηση, ένα παιχνίδι που είναι φτιαγμένο στο κεφάλι μας. Και αφού πεθάνουμε, το παιχνίδι τελειώνει. Με την σάρκωση. Όλοι έχουμε ακούσει για αυτή τη θεωρία, η οποία είναι από τις πιο διαδεδομένες στις ημέρες μας. Όταν πεθάνουμε, η ψυχή μας μεταφέρεται σε άλλο σώμα, ανθρώπινο ή όχι, και στην πραγματικότητα αυτή είναι μία από τις βασικές πεπιθήσεις των ανατολικών θρησκειών. Για παράδειγμα, αν στη ζωή σας ήσασταν απατεώνες κλέφτης, μετεσαρκώνεστε σε γάτα. Ενώ αν ήσασταν καλός και ιστορικός, θα μετεσαρκωθείτε και πάλι σε άνθρωπο. Πολλοί μελετητές πιστεύουν σε αυτή τη θεωρία και το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με αυτούς, η μετεσάρκωση μπορεί να μη συμβεί στη γη, η ψυχή να αναγεννηθεί σε έναν άλλο πλανήτη κάπου στο σύμπαν, όπου και εκεί πέρα να κληθεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που θυμούνται τις προηγούμενες ζωές τους και αφηγούνται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πριν από το θάνατό τους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο ειδικές ικανότητες, όπως η μαντεία, υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η ψυχή μας είναι μια ενέργεια που συνδέεται με το σώμα εν ζωή. Όταν όμως πεθαίνουμε, αυτή μας αφήνει και πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σύμπαντος, όπου και συγκεντρώνονται όλες οι ψυχές. Εκεί γίνεται ένας απολογισμός των διδασκαλιών και των πράξεών της.
Εδώ θέλω να επισημάνω και τον ανώτερο νου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι ψυχές μας συνεχώς βελτιώνονται και μαθαίνουν και η γη αποτελεί μια δύσκολη δοκιμασία. Μετά από αυτόν τον απολογισμό, αποφασίζει σε ποιον κόσμο ή πλανήτη θα συνεχίσει τη βελτίωσή της. Όσο πιο παλιά και έμπειρη είναι η ψυχή, τόσο πιο προχωρημένος είναι και ο κόσμος που πηγαίνει. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι μάντες και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο χάρισμα είναι πιο εξελιγμένες ψυχές από αυτές των απλών ανθρώπων. Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλια σε ποια θεωρία εσείς πιστεύετε, ή αν έχετε τη δική σας, ή αν γνωρίζετε κάποια άλλη. Αιώνιος ύπνος. Μπορεί να ακούγεται σαν τίτλος από ταινία, αλλά αυτή η θεωρία στην πραγματικότητα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Σύμφωνα με αυτήν, το πραγματικό μας σώμα βρίσκεται σε ένα βαθύ ύπνο και εμείς και τα πάντα γύρω μας είμαστε το όνειρο. Όλος μας ο κόσμος είναι ένα αποκύγημα της φαντασίας του πραγματικού μας σώματος. Όταν πεθαίνουμε, αυτό ξυπνάει. Τα όνειρα μας όμως, όποια μορφή και αν έχουν, κρατούν τον εγκέφαλό μας ενεργό. Μια άλλη παραλλαγή της θεωρίας αυτής λέει ότι στην πραγματικότητα είμαστε ένα όνειρο άλλων, ανώτερων εγκεφάλων, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προβάλλουν τα πάντα με απίστευτη λεπτομέρεια. Εδώ η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να διευκρινιστεί, γιατί ο χρόνος είναι σχετικός. Μπορεί 100 χρόνια στη γη να είναι μία ώρα κάπου αλλού. Φαντάζομαι γνωρίζετε για τη θεωρία της σχετικότητας. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και να με υποστηρίξετε κι εσείς με ένα like. Εύκολα και δωρεάν μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσετε τη μικρή καμπανίτσα έτσι ώστε να ειδοποιήσετε για οτιδήποτε νέο ανεβαίνει. Εάν πάλι έχετε ελεύθερο χρόνο, μπορείτε να δείτε κάποια από αυτά τα επεισόδια. Σας ευχαριστώ.